Να επιστρέψουμε τώρα στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στα αίτια της τραγωδίας στην Αγία Φωτιά, τα οποία μελετούν πολύ προσεκτικά οι ειδικοί. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Βασίλη Μαρίνο. Είναι επίκουρος καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας. Σας ευχαριστώ πολύ αρχικά για τη σύνδεση αυτή. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα. Λοιπόν, να επισημάνω στους τηλεθεατές ότι είστε ειδικό σε θέματα βραχομηχανικής τεχνικής γεωλογίας και γεωλογίας μηχανικού. Να το πούμε και πιο απλά ότι αυτή τη στιγμή τα φώτα σας πάνω σε κέρυες και κραυγαλαίες παραμέτρους αυτής της τραγωδίας είναι πολύτιμα. Οπότε, επειδή εδώ συζητάμε τόσα 24 ώρα για μια προαναγγελθήσα τραγωδία, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί? Σαφώς. Σαφώς και θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί και τέτοια σημεία πολύ υψηλής επικινδυνότητας δυστυχώς υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία της τουριστικής μας ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο ορεινό μας δίκτυο, αλλά και στις νησιωτικές μας περιοχές. Οι γεωλογικές συνθήκες της χώρας μας είναι τέτοιες. Η ομορφιά αυτή έχει από πίσω της όμως έτσι και κάποιους περιορισμούς, έχει πολύ απότομα πρανή. Και όταν συνεχώς κάνουμε όλες αυτές τις δομές δίπλα σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει και αντίστοιχη επικινδυνότητα. Έτσι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, το οποίο ειδικά και στην επίμαχη περιοχή είχε διάρκεια ετών. Δεν έγινε έπειτα από μια ισχυρή μπόρα, έπειτα από μια ισχυρή νεροποντή. Συσχετίζεται τρόπον την, φαντάζομαι, και με αυτή την παράμετρο, αλλά δεν αποδίδεται εκεί, σωστά? Ακριβώς. Σίγουρα μπορεί να επέδρασε έτσι αθρηστικά, να το πούμε, αλλά αυτή η επικινδυνότητα ήταν πολύ υψηλή έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Όταν έχεις τέτοιους μεγάλους όγκους, βραχώδεις όγκους από πάνω, οι οποίοι υποσκάπτονται από πολύ μαλακότερα, ας το πούμε έτσι, πετρώματα, δυστυχώς αυτοί έτσι σταδιακά αποτονώνονται, χαλαρώνουν και κάποια στιγμή έρχεται όλη αυτή η απότομη, η απότομη αποκόλληση του βράχου με αυτό το βίαιο τρόπο και με αυτό τον μεγάλο όγκο. Άρα αυτή είναι ακριβώς η ιδιαιτερότητα της περιοχής, γεωμορφολογικά, ναι. Σκληρά και μαλακά πετρώματα. Έχει επίσης πολύ μεγάλες κλίσεις και βράχια τα οποία κατρακυλούν στην κυριολεξία από ψηλά. Το έχουμε δει, έχει αποτυπωθεί και σε εικόνα αυτό. Ναι, σαφώς. Και έχει την ιδιαιτερότητα εκεί η περιοχή, αλλά τέτοια ιδιαιτερότητα έχουμε σε πάρα πολλά σημεία. Και θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο δεν μας προξένεσε καμία εντύπωση. Το ότι, μάλιστα θα λέγαμε ότι ήμασταν τυχεροί μέχρι τώρα που δεν είχαμε τέτοιο συμβάν. Οπότε κάτι τέτοιο δυστυχώς έγινε τώρα με αυτή την τραγική συνέπεια, αλλά θα μπορούσε, σκεφτείτε, να γίνει μέσα σε μια παραλία η οποία θα μπορούσε να είναι στον Αύγουστο γεμάτη με επισκέπτες, σε μια οποιαδήποτε παραλία που έχει τέτοια μεγάλα απόκρημνα βρανή, όπως και στη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά ο συγκεκριμένος βράχος έπεσε ακριβώς πάνω σε ένα δωμάτιο. Θα μπορούσαν να ήταν πιο εκτεταμένοι αυτοί οι όγκοι και να έχουμε πολύ τραγικότερα τέτοια φαινόμενα, αλλά πια δεν χρειάζεται. Σε αυτές τις ευκαιρίες βρίσκουμε έτσι την αφορμή να τονίζουμε αυτή την επικινδυνότητα και μάλιστα να τονίζουμε και τη διακινδύνευση, γιατί η επικινδυνότητα να φύγει ένας βράχος μπορεί να υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία, αλλά όταν γίνεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον τουριστικά αναπτυσσόμενο, εκεί υπάρχει και μια μεγάλη διακινδύνευση. Όταν λοιπόν οι συνέπειες είναι δραματικές, τότε μιλάμε για μια αυξημένη διακινδύνευση. Σε αυτές τις περιοχές πρέπει να επεμβαίνουμε άμεσα. Να βάζουμε δηλαδή προτεραιότητες, να το πούμε έτσι. Άρα πληρώνουμε και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν γεωλογικές μελέτες. Σαφώς εκεί δεν ξέρω αν υπήρχαν ή όχι, αλλά η περίοδος τότε που γινόντουσαν όλα αυτά τα έργα, νομίζω ότι δεν ήταν υποχρεωτικές οι γεωλογικές μελέτες. Ήταν μετά άλλο το καθεστώς, αλλά και ακριβώς. Εκ των υστέρων και με το πέρας των ετών δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος, για να το θέσω έτσι απλά? Σαφώς, όταν έχουμε μια τέτοια τουριστική ανάπτυξη και μια χρήση, μια τέτοια λειτουργία, οπωσδήποτε εκεί πέρα αυτή η επικινδυνότητα όταν σημειώνεται από κάποιον, από κάποιον φορέα, από κάποιον ειδικό, αυτό μετά πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, ώστε να μπορέσουμε αυτή την επικινδυνότητα είτε να τη μειώσουμε ή να μειώσουμε τουλάχιστον τη διακινδύνευση.
Οπότε εκεί δεν είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κινηθούμε και να αναπτύξουμε μια περιοχή. Μπορούμε σαφώς να το κάνουμε, αλλά παράλληλα να προστατεύουμε. Εκεί θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να είχαμε βάλει αγκυρώσεις, πλέγματα ή ένα φράχτη ανάσχεσης, ώστε να μην μπορέσει να προστατευτεί, ας το πούμε έτσι, όλη η περιοχή, όποια λειτουργία, ανάπτυξη υπήρχε. Και βέβαια πάνω απ' όλη η ανθρώπινη ζωή. Αλλά και στη συνέπεια και να μην υπήρχε η ανθρώπινη, να ήμασταν τυχεροί, έχει συνέπειες και στο οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις πάλι σημειώνω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να θέτουμε συνεχώς την ανάγκη για μια τέτοια τεχνικογεωλογική αξιολόγηση της επικινδυνότητας και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά κατά θέσεις, αυτά τα μέτρα, ώστε να μειώσουμε και τη διακινδύνευση. Άρα, σε μια τέτοια περιοχή με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορούν να θωρακιστούν έστω και εκ των υστέρων τα υφιστάμενα κτίρια και οι μονάδες. Βεβαίως και γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να πάμε να επέμβουμε και να μειώσουμε δραματικά, είτε βάζοντας ενεργητικά μέτρα. Προφανώς πρέπει να διατηρήσουμε την αισθητική του περιβάλλοντος, να προσέξουμε ώστε να μην την αλλοιώσουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είμαι παθητικά επεμεργητικά μέτρα, δηλαδή είτε να μην αφήσουμε το βράχο να φύγει, είτε με το να βάλουμε μέτρα ανάντια της όποιας μας δραστηριότητας, ώστε αν πέσει ο βράχος τελικά να μην καταλήξει στο σημείο διακινδύνευσης που απειλείται μια ανθρώπινη ζωή, μια περιουσία. Αυτό μπορεί να γίνει. Ακόμα και εκ των υστέρων. Πάντως είναι πάρα πολλά τα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλές οι αντίστοιχες περιπτώσεις. Το Νέο Βουτζά, για παράδειγμα, τώρα που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό, στο περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου, εκεί είχαμε και τραυματίες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή, δεν υπάρχει μία βάση δεδομένων. Δηλαδή η πολιτεία δεν έχει αυτό το όπλο στα χέρια της. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει να φτιάξουμε έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης όλων αυτών των βραχοκαταπτώσεων, κατολισθήσεων πανελλαδικά. Υπάρχουν έτσι κάποια, αν θέλετε, κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχει μια ολιστική και μια συγκροτημένη, θα λέγαμε, τέτοια εργασία. Οπότε να μπορέσουμε να τα έχουμε όλα αυτά σε μια βάση και κυρίως να έχουμε μια αλληλουχία λήψης απόφασης κατά περίπτωση, ανάλογα με το πού είναι η υψηλότερη διακινδύνευση, και το τονίζω αυτό, καθώς και πράγματι δεν μπορούμε, δυστυχώς είμαστε μια μικρή χώρα, να παντού να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την επικινδυνότητα, αλλά σίγουρα μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την διακινδύνευση στα αποδεκτά διεθνή επίπεδα. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Γίνεται κατά περιπτώσεις από τις περιφέρειες, από τους δήμους. Οι περιφέρειες και η αποκεντρωμένη διοίκηση, ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, παλεύει με ελάχιστο προσωπικό, ειδικά σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν αυτή η χαρτογράφηση, καταγραφή σε ό,τι αφορά τις καταπτώσεις, είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, επειδή μιλάμε, φαντάζομαι, για ένα σημειακό φαινόμενο, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τις κατολισθήσεις που είναι μεγαλύτερης κλίμακας, άρα φαντάζομαι ότι αναγνωρίζονται πιο εύκολα. Πολύ καλά το λέτε. Πράγματι, οι βραχοκαταπτώσεις είναι πιο σημειακές και πιο δύσκολες, ας το πούμε έτσι, να εντοπιστούν. Όμως τώρα πια έχουμε τα ενιαρία μέσα και ακριβώς παλαιότερα δεν μπορούσαμε σε αυτές τις απόκριμες περιοχές να πάμε και να αποτυπώσουμε, να χαρτογραφήσουμε αυτούς τους όγκους. Αλλά τώρα πια με σαρωτές, λέιζερ, εναέριους, με τα UAV μπορούμε γρήγορα μεγαλογισμικά και σε μια ευρία κλίμακα, αλλά και σημειακά σε μια περιοχή ψηλού ενδιαφέροντος, αν θέλετε, σε μια περιοχή που έχουμε μια παραλία, για παράδειγμα, υψηλής επισκεψιμότητας, όλοι αυτοί να τις αρρώσουμε και να προσπαθήσουμε να κοκκινήσουμε, αν θέλετε, ζώνες, να πρασινίσουμε ή να δώσουμε κάποια μέτρια διακινδύνευση, επικινδυνότητα, και αναλόγως εκεί να προτείνουμε τα μέτρα. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Σαφώς δεν είναι μια πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Δεν θα τη χαρακτήριζα πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να οι μετρήσεις να ληφθούν σε πολύ λίγες ημέρες. Η επεξεργασία τους μπορεί να διαρκέσει, για παράδειγμα, έτσι ένα μήνα, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να στηθεί και όλο αυτό να προσφέρει. Καταλαβαίνουμε ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σημεία.
Και εκεί πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να θέσουμε τις υψηλής, αν θέλετε, διακίνδυνες περιοχές. Μετά να πάμε στις χαμηλότερες. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε, δεν γίνεται να μην το κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι προτεραιότητα την αμέσως επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.